βρίσκουμε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, διότι φτάσαμε μέχρι σε ένα σημείο να μας στείλει εξώδικο ο κύριος Πατεδάκης, ο εφημέριος των Αγίων Αναργύρων, στο οποίο εξώδικο μας ζητάει να αποχωρήσουμε εντός 30 ημερών. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα, γιατί όπως είπα και πριν, αφορά μια κοινωνική δομή που εξυπηρετεί δεκάδες οικογένειες σε μια περιοχή όπως είναι η Σπλάντζια, που κατά κανόνα εκεί υπάρχουν χαμηλά εισοδήματα. Οι άνθρωποι την έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη δομή και θεωρώ αδιανόητο να κλείσει, και μάλιστα για λόγους που εγώ τους θεωρώ προσχηματικούς. Και το λέω αυτό γιατί ενώ είχαμε συμφωνήσει οι δύο πλευρές να φτιάξουμε ένα μισθωτήριο, η πλευρά των Αγίων Αναργύρων μας ζητάει να συμπεριλάβουμε στο μισθωτήριο κάποιους όρους, οι οποίοι κατά τη γνώμη τη δική μου και φυσικά της νομικής υπηρεσίας του Δήμου είναι παράτυποι και καταχρηστικοί. Ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος δεν μπορεί να υπογράψει ένα τέτοιο δημόσιο έγγραφο που αφορά ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και θεωρώ ότι αν υπάρχει καλή πρόθεση μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι οι δύο πλευρές και να φτιάξουμε ένα μισθωτήριο μέσα στο πλαίσιο του νόμου και να συνεχίσει η δομή να επιτελεί το πολύ σπουδαίο κοινωνικό έργο που ήδη επιτελεί. Λίγο πιο αναλυτικά, δηλαδή γιατί χαρακτηρίζεται αυτό που σας ζήτησε η ενορία ως παράτυπο, τι ζητάει και γιατί άλλαξε στάση, δηλαδή, σας έδωσαν κάποια εξήγηση? Θα σας πω, αναλυτικές πληροφορίες θα έχω σκοπό να δώσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως θέλω να κρατήσετε ότι εμείς δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση το διαχρονικά μεγάλο κοινωνικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την Εκκλησία, είμαστε όμως απέναντι σε συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της τοπικής μας κοινωνίας. Άλλωστε η Εκκλησία είναι κοινωνία και εμείς ως αιρετοί καλούμαστε να παίρνουμε αποφάσεις από τη μία ρεαλιστικές και αφετέρου συμφέρουσες για την πόλη μας. Μετά ο Δήμος εντάχθηκε σε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπλασης, αστικής ανάπλασης παλιάς πόλης, διέθεσε, αν θυμάμαι καλά, περίπου 500.000 για να του δώσει τη μορφή που έχει σήμερα. Εγώ έχω στη διάθεσή μου εδώ μαζί μου πώς παραλάβαμε το κτίριο αυτό, γιατί άκουσα και ότι εμείς πήραμε ένα κτίριο το οποίο το καταστρέψαμε, το άκουσα και αυτό από την άλλη πλευρά. Εγώ λοιπόν θα σας δώσω στη διάθεσή σας τι κτίριο παραλάβαμε και μπορείτε να δείτε σε τι μορφή βρίσκεται σήμερα το κτίριο. Είναι εδώ στη διάθεσή σας φωτογραφίες. Το 2005, έληξε το παραχωρητήριο και μετά ξεκίνησαν όλα αυτά τα οποία λέμε σήμερα εδώ. Τα οποία είπε και ο κύριος Άρης το πρωί, τα οποία δεν λέω και εγώ αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα ετοιμόρροπο ερείπιο.